Πάμε τώρα στην υπόθεση του Στάθη Παναγιωτόπουλου. Είχαμε την, τον εισαγγελέα που άσκησε έφεση υπέρ του νόμου κατά της απόφασης του πλημμυλουδικίου. Γιατί να θυμίσουμε ότι ο στάθη Παναγιωτόπουλος δικάστηκε α, για την διαρροή των α, βίντεο προσωπικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Αλλά αυτό δικάστηκε ως πλημέλημα. Ακριβώς. Ουσιαστικά έχουμε μία ανατροπή στην ε, απόφαση και στην ετοιμηγορία ε, μετά την αρχική δίκη. Ε, πριν από μία εβδομάδα είπαμε ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος καταδικάστηκε για πλημέλημα ε, σε πενταετή φυλάξη με τριετή αναστολή και πρόστιμα 10.000 ευρώ. Έρχεται λοιπόν ο εισαγγελέα και λέει ότι εγώ αμφισβητώ γιατί αυτή η δίκη... Αντιμετωπίστηκε γιατί αυτό που έκανε ο Στάτς Παναγιωτόπουλος αντιμετωπίστηκε ω πλημέλημα. Και όχι Εγώ σημαίνει... κρίνω. ήταν μια συζήτηση, την οποία κάναμε, γιατί αυτό νομίζω νομικά ναι. άλλαξε. Απλά η ημερομηνία την οποία γνωστοποιήθηκαν. Α, γνωστοποιήθηκε η δράση του Παναγιωτόπουλου, δεν ήταν μέσα στο νομικό πλαίσιο ώστε να Ο Άριο Πάγο έχει ουσιαστικά, το είχαμε συζητήσει εδώ στην εκπομπή μα, έχει ουσιαστικά δώσει πλέον μία γραμμή στου εισαγγελεί και στου δικαστικού να αντιμετωπίζουν τι υποθέσει αυτέ ω κακούργημα. Πάνω εκεί λοιπόν έρχεται και πατάει ο εισαγγελέα. Ασκεί έφεση κατά τη ποινή. Άρα περιμένουμε εκ νέου ότι... τη δίκη του. Περιμένουμε. Θα, θα να, στο... περιμένουμε Υπάρχει μια διαδικασία η οποία περνάει από ένα στάδιο πρώτα. Θα πάμε στο εφετείο. Το εφετείο θα αποφασίσει αν πρέπει να δεχτεί, να δεχτεί ή να απορρίψει την εισήγηση του, του εισαγγελέα, εισαγγελέα να μετατραπεί σε κακούργημα. Το πιθανότερο είναι ότι θα πει ότι πάμε σε κακούργημα. Και έτσι θα περιμένουμε να οριστεί μια νέα ημερομηνία για νέα δίκη με την ίδια κατηγορία, η οποία στο πλέον βαθμό. θα σε κακούργηματικό βαθμό. Και νομίζω ότι αυτό έκανε και την, α, την κοπέλα η οποία κατήγγειλε τον Στάθη Παναγιωτόπουλη να, να αισθανθεί μια κάποια δικαίωση. Γιατί... Το να μαθαίνει ότι για κάτι τόσο σοβαρό, για ένα τόσο τεράστιο πλήγμα στη δική σου ζωή, στην προσωπικότητα και στη μετέπειτα ζωή σου, αυτό διώκεται ω πλημέλημα, είναι πάρα πολύ μεγάλο βάσανο και πάρα πολύ δύσκολο να το αντιμετωπίσει. Πρέπει λοιπόν, να πούμε εμείς... βέβαια ότι η κοπέλα αυτή δεν άκουσε ποτέ συγγνώμη από το στόμα του Αυτή η η οποία ήταν και θύμα και πρώην σχέση του στα αισθάνομαι ότι με αυτή την έφεση τώρα και την παρέμβαση του Ισαγγελέα, νομίζω ότι μπορεί να ανατραπεί αυτό το συνέστημα και να αισθανθεί μια κάποια δικαίωση και μια ελπίδα ότι τα πράγματα θα προχωρήσουν. Με τη σοβαρότητα την οποία έχουν. Λοιπόν, εμείς μιλήσαμε με τη συνήγορο τη κοπέλα, την κυρία Ντιγόνη Πριλή, η οποία μας απαντάει για αυτή την ανατροπή στην υπόθεση και έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας λέει. Είχα ετηθεί στον εισαγγελέα να σκύσει έφεση, πράγμα το οποίο και έγινε. Η εντολέα μου και εγώ είμαστε ικανοποιημένε από την εξέλιξη αυτή, καθώ βλέπουμε ότι η δικαιοσύνη ανταποκρίνεται στι εκκλήσει μα. Είχαμε εκφράσει τη δυσαρέσκειά μα για το ότι η υπόθεση εκδικάστηκε ω πλημέλημα, καθώ συνέτρεχαν όλε οι προποθέσει ώστε να αντιμετωπιστεί ποινικά ω κακούργημα. Για την κακούργηματική μορφή του αδικήματο προβλέπεται ποινή κάθριξη έω 10 έτη. Όσο για το πότε αναμένεται η νέα δίκη, δεν έχουμε εικόνα ακόμα. Δικαιωμένοι αισθάνονται με αυτή την εξέλιξη. Τώρα να ρωτήσω κάτι. Αν γίνει νέα δίκη, όσα αποφασίστηκαν στην προηγούμενη πάβου να ισχύουν. πάβουν να ισχύουν. Άρα μιλάμε τώρα για το ότι ο Στάτης Παναγιωτόπουλος είναι αντιμέτωπος με μια κάθιρξη μέχρι, μέχρι και 10 χρόνια.